βράζει ουσιαστικά ώρες για τη διαιτησία. Ο Καρυπίδης τι έκανε. Ο Καρυπίδης είναι με τον Ολυμπιακό στην παράταξη αυτή. Αυτοί δεν ελέγχουν την ΕΠΟ. Πώς το λένε, ο Ολυμπιακός δεν την ελέγχει την ΕΠΟ. Ελέγχει άλλα πράγματα. Α, την ΕΠΟ δεν την ελέγχει. Ο Άρης, σαν φίλος, όπως και η Τρίπολη που πήγε σε αυτή τη μεριά, ενώ ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και Γιάννη να είναι από την άλλη μεριά, διαμαρτύρονται. Τι διαμαρτύρεσαι, δεν την έχει την ΕΠΟ. Αυτά θα τα έχεις. Στα Γιάννη θα πας, θα έχεις αυτό το διαιτητή, θα παίξεις αυτό το γήπεδο. Εδώ θα σου πει ο διαιτητής, θα παίξεις αυτό το γήπεδο. Όχι, δεν θέλω να παίξεις, θα παίξεις. Αλλά ο Άρης, τι είδα εγώ στο προηγούμενο παιχνίδι και σε σύγκριση με αυτό. Ο Ολυμπιακός στο κύπελο του πετάει 1,5 χαφ. Το Σίλβα, το Σόκ και το Μπουχαλάκι. Και δύο φορ και δύο εξτρέμ ανοιχτά. Σου λέει Άρη, άμα θες να παίξεις την μπάλα σου, πάρ' τα χαφ όπως τα είσαι. Ούραση ο Άρης τα χαφ. Mm-hmm. Τέντωσαν. Ναι. Έρχεται και χθες. Τέντωσαν. Δηλαδή, ο Άρης έχει κάνει στα τελευταία 10 μάτς 7 γκολ. 7 γκολ και έχει κάνει γύρω στις 90 τελικές. Πάντως είναι το σημαντικό, Κωσής, δεν μου διακόπτω, ότι κρατάει 0 πίσω. Δηλαδή, ακόμα και τώρα που δείχνει λίγο σκασμένος, παίρνει λευκές οπαλίες. Δεν χάνει για να μείνει πίσω. Έτσι. Ναι. Κοίταξε, τώρα εδώ έλειπε. Και θα περιμένανε και πιο νωρίς το Μήτρογλου, νομίζω. Αλλά και πάλι νομίζω, αν ο Μήτρογλου είναι έτοιμος στα play-off, θα κάνει και εκεί την μπορεί να κάνει διαφορά. Ο Μήτρογλου ήρθαν εδώ, κιλά δεν είδα. Λέει Λεοντάρι, λέει. Στο ζώδιο είναι Λεοντάρι. Τι Λεοντάρι. Λεοντάρι λέει ο Μήτρογλου. Εγώ τον είδα γέρο. Άλλο πάλι κορμί βαρύ. Mm-hmm. Είναι ο Σοκράτης βαρύς, βαρύ παιδί. Και ο Μήτρογλου. Και αυτός με την καμπούρα βαρύ σκελετός. Όχι τόσο ο Παπασταθόπουλος, αλλά λες θα φτιάξω τον Μήτρογλου. Ο Μήτρογλου στα νιάτα του ήταν τεμπέλης. Δηλαδή δεν αγαπούσε την προπόνηση. Και να το φτιάξει τώρα στα 32 είναι δύσκολο. Αν το κατορθώσουν εν ώψη κυπέλλου, καλώς. Μακάρι, αλλά είναι δύσκολο. Πάντως σε κάποιες ομάδες έχει κουμπώσει. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τις φάσεις. Είναι το ακυρωθέγκολ του Γκάμα. Είπαμε με το ΒΑΡ η τρίχα γίνεται τριχιά για το offside του Μπερτόλιο. Ο διαιτητής έχει σηκώσει βέβαια σημαία σχετικά νωρίς. Αν δεν κάνω λάθος. Εντάξει, ο διαιτητής πρέπει να τη σηκώσει. Ο επόπτης, συγγνώμη, ο επόπτης έχει σηκώσει σχετικά νωρίς τη σημαία. Φέρεται κάποια εκατοστά ότι. Εντάξει, τώρα είναι αυτό. Είναι ατυχία του Άρη γιατί είναι για εκατοστά αυτό. Αλλά... Η γραμμή τη βλέπω λίγο στραβά όμως. Τώρα. Τέλος πάντων. Τη βλέπω στη γραμμή. Πάμε να δούμε το πέναλτι το οποίο διαμαρτύρεται ο Άρης σε ανατροπή του Γκάμα. Εδώ το τριπλάρι. Πέναλτι. Ναι. Δηλαδή στο ΠΑΟ, στην ΑΕΚ, στον Παναθηναϊκό θα το δίνει. Και όχι με μόνο ψηπόδι, υπάρχει επαφή, του ψιλοκλειδώνει και το πόδι, έτσι. Βέβαια, με το γόνατο εδώ, βρίσκει το γόνατο λίγο πιο κάτω από το γόνατο τον Γκάμα. Τον τριπλάρι, χάνει την μπάλα, δεν πάει στην μπάλα αυτός. Άμα δεν είναι αυτό πέναλτι, άσε τον γόνο, εγώ λέω offside. Η γραμμή είναι στραμή, δεν με νοιάζει. Όταν τα Γιάννενα με τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό τα ακυρώνει και στο Βόλο. Εγώ οφείλω να σεβαστώ εδώ. Είναι σοκαριστικά εξόφθαλμο. Δηλαδή. Βέβαια.